Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους. «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος Του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο Πατέρας. Αυτά που κάνει Εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει Εκείνος και θα του δείξει ακόμα μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός σε όσους θέλει δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο Πατέρας δεν δικάζει κανέναν, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον Πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον Πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο Πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή, και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον Πατέρα, και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε. Αν εγώ έδινα μαρτυρία για τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα, και ξέρω πως ό,τι λέει εκείνος για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν έχω την ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει, και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από του Ιωάννη, γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο Πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ μαρτυρούν για μένα πως είμαι σταλμένος από τον Πατέρα. Ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει, και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί δεν πιστεύετε στον απεσταλμένο του. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επιζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε το Θεό. Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον Πατέρα μου. Εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχτείτε. Πόσο όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε, αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο του μοναδικού Θεού? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του Πατέρα.
υπάρχει ο κατήγορός σας, και αυτός είναι ο Μωυσής, στον οποίο έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν πράγματι πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού για μένα εκείνος έγραψε. Αν όμως δεν πιστεύετε σ' ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα λόγια τα δικά μου? Κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες, αλλά τους διέταξε να μην τον διαφημίζουν. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας. «Να ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανένα στις πλατείες τη φωνή του. Το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει, το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, όσο του οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η Σκηνοπηγία, και του είπαν οι αδερφοί του: «Φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία, για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις, γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Ακόμα και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω, πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά τους είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς, όχι φανερά, αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν: «Πού είναι εκείνος?» Μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία γι' αυτόν. Άλλοι έλεγαν: «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι λαοπλάνος». Κανένας όμως δεν μιλούσε γι' αυτόν φανερά, γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν: «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε: «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο, κι όμως κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια, η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμη και το Σάββατο.
Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια. Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν: «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουν. Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από που κατάγεται, ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας κανείς δεν θα ξέρει από που θα προέρχεται». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε: «Και μένα ξέρετε και από που κατάγουμε επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε, εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος ωστόσο, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν: «Όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον συλλάβουν. Τότε ο Ιησούς είπε: «Λίγον καιρό ακόμη θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε. Γιατί εκεί που θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: «Πού πρόκειται να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες, και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε: θα με αναζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε, και όπου θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε?» Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία? Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ?» Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγον καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι και εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των Ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλαν στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρο να διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Αυτό
το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας, μέχρι και τον τελευταίο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατήγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε». «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», της είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος μαρτυρείς για τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από πού έρχομαι, ούτε πού πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανέναν. Αλλά ακόμα και αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος, αλλά είμαστε εγώ και ο Πατέρας που με έστειλε. Και στον νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο Πατέρας που με έστειλε». «Και πού είναι ο Πατέρας σου?» τον ρώτησαν τότε. Ο Ιησούς απάντησε: «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον Πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον Πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο όπου προσφέρονταν χρηματικές εισφορές, και κανείς δεν τον συνέλαβε, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Εγώ φεύγω και μάταια θα με αναζητήσετε και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει «εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε»?» Και εκείνος τους έλεγε: «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν: «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε:
αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον, αυτά λέω στους ανθρώπους. Εκείνοι δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς, «Όταν θα υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο πατέρας. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν, «Αν εσείς αποδειχτείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξε με δούλη κανενός. Πώς εσύ λες, θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου, αυτά λέω, και εσείς αυτά που είδατε από τον πατέρα σας, αυτά κάνετε. Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ», το αποκρίθηκαν, τους λέει τότε ο Ιησούς, «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας κήρυξα την αλήθεια όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Τότε του είπαν, «Εμείς δεν είμαστε νόθοι, έναν πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός. Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρας σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε επειδή εγώ από το Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου, εκείνος με έστειλε, και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλάω. Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος». «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει, και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος στηρίσει το λόγο μου,
ποτέ δε θα αντικρίσει το θάνατο. Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε όπως και οι προφήτες. Και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε και οι προφήτες πέθαναν? Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς, «Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου, εκείνος για τον οποίον εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι ψεύτης όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω». Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από το ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Έτσι έφυγε. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και ο αδελφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδελφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος, που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε κι άλλους 70 μαθητές που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτόν, σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. Τους έλεγε, «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του. Πηγαίνετε, σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα, και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σ' όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε, ειρήνη σε τούτο το σπίτι. Αν εκεί μένει κάποιος ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σας θα πιάσει τόπο, αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Να μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι σας προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σ' όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε, ακόμη και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια
και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς, κι όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από τον δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για τον μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για τον δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στα αυτή, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο. Κι όμως, ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά Σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει το Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». «Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε τον διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μητέρα της, της νύφης με την πεθερά της, και έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του». «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες τους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά Σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνον ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας.
αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. Ο Ιησούς τους διηγήθηκε κι άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ύστερα έφυγε. Μόλις βλάστησαν τα σπαρτά και έδεσαν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πήγαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στο χωράφι σου. Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε «Κάποιος εχθρός το έκανε αυτό». Του λένε οι δούλοι «Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε?» Και αυτός τους είπε «Όχι, γιατί μπορεί μαζεύοντας τα ζυζάνια να ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να μεγαλώσουν και τα δύο μαζί ως το θερισμό. Και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές «Μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε. Το σιτάρι όμως, να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Τότε άφησε το πλήθος και ήρθε στο σπίτι του. Και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν «Εξήγησέ μας την παραβολή για τα ζυζάνια στο χωράφι». Και αυτός τους αποκρίθηκε. Ο σπορέας που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος. Και ο καλός σπόρος είναι όσοι ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα ζυζάνια είναι όσοι ανήκουν στον πονηρό. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου. Και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με τον νόμο του Θεού και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Τους είπε και μια άλλη παραβολή. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς στο πλήθος με παραβολές και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή. Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη. «Θα μιλήσω με παραβολές, θα πω πράγματα κρυμμένα, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος». Μόλις τελείωσε ο Ιησούς με αυτές τις παραβολές, έφυγε από εκεί. Πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους και αυτοί απορούσαν και έλεγαν «Από πού απέκτησε αυτός τη σοφία τούτη και αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις? Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού? Η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας και οι αδελφές του δεν μένουν όλες στον τόπο μας? Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά?» Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του». Έτσι δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή
άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δε χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει γι' αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως, τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίον λέει η Γραφή: «Εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα. Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του, του Φιλίππου, γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή, με την καθοδήγηση της μητέρας της, του είπε: «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι. Και αυτή το πήγε στη μητέρα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Κι ύστερα πήγαν και το ανήγγειλαν στον Ιησού. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους των. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν. «Φέρτε μου τα εδώ»,
τους λέει, και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Την άλλη μέρα, τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μόνο ένα, δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του, και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν κι άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο, όπου τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί, που πολλαπλασιάστηκε με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς, ούτε οι μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν κι αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης και του είπαν «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για τη θαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί Αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Τον ρώτησαν τότε «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο Του». Αυτοί τότε του είπαν «Τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα θαυμαστά κάνεις? Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάννα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή. Ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Τους είπε τότε ο Ιησούς «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί, γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή». Και αυτοί του είπαν «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό», και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά. Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό?» Ο Ιησούς τους είπε «Μην αγανακτείτε και μη φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου
αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε. Κι εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες. Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον πατέρα και μαθαίνει από αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από τον Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε εμένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτόν τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια, και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε, «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα, γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό, και όχι το μάνα που έφαγαν οι πρόγονοί σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μία συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του, όταν τα άκουσαν αυτά, είπαν, «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε, «Σ' αυτά σκοντάφτετε, τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από σας που δεν πιστεύουν». Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε, «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή, και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από σας είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα, γιατί αυτός, αν κι ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Αμέσως ύστερα, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα.
γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας τα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδα έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε, «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε κάτω, έφτιαξε πυλό από το φτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε, «Πήγαινε να νυφτείς την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω, έβλεπε. Τότε οι γείτονες κι όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν, «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε». Μερικοί έλεγαν, «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν, «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε, «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν, «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε, «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν, «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Αυτός τους απάντησε, «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν, «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό, «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν, «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν, «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει? Δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια? Εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο. Ενήλικος είναι. Αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού, εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν το ξέρω, ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν τότε: «Τι σου έκανε, πως σου άνοιξε τα μάτια». «Σας το είπα κιόλας, αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, κι όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις τον δάσκαλο σε μας». Και τον πέταξαν έξω. Ο τυφλός γεννήθης εν το ίδιο λογισμό έλεγεν, άρα εγώ δια αμαρτίας γονέων εγεννήθην. Απιστίαν εθνών εγεννήθην εις εν δείξην ούχι κανόν του ερώταν πότε νίξ πότε ημέρα που κεφτον ούσιν των λίθων προσκρούσματα ουγαρίδων των ηλίων λάμποντα ουδέ εν εικόνη των εμέ Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε: «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν? Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Και ο Ιησούς είπε: «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχθούν τυφλοί». Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν: «Μήπως είμαστε κι εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς,
δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει.